Συνεχίζεται το προβληματισμό στην κοινωνία της Ιαννής για την επιλογή του Υπουργείου Παιδείας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης να δημιουργήσει δομή υποστήριξης εκπαίδευσης προσφύγων στο γυμνάσιο της Ιαννής. Τα προσφυγόπουλα που μένουν στη δομή ασυνόδευτων παιδιών τελευταίο εξάμηνο περίπου φοιτήσουν στη συγκεκριμένη δομή υποστήριξης εκπαίδευσης προσφύγων μετά από ΦΕΚ που έχει εκδοθεί από το καλοκαίρι και προβλέπει να πηγαίνουν σε αυτή τη δομή από τις 2.30 το μεσημέρι έως και τις 6 περίπου το απόγευμα για να διδάσκονται τα μαθήματά τους. Είμαστε υποχρεωμένοι ως Υπουργείο Παιδείας να αναλάβουμε την εκπαίδευση και να εντάξουμε τα παιδιά αυτά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο νέος νόμος προβλέπει την ίδρυση ΔΙΕΠ, δηλαδή Δομή Υποστήριξης Εκπαίδευση Προσφύγων. Και επειδή είναι νόμος του κράτους, πήραμε εντολή από το Υπουργείο να προχωρήσουμε στην ίδρυση ΔΙΕΠ. Ήδη με ΦΕΚ από το καλοκαίρι έχουμε την ίδρυση με απόφαση του Υπουργού στην Ιαννή και στην Καστοριά. Προβληματισμός των κατοίκων της Ιαννής έγινε και στο γεγονός ότι αυτά τα παιδιά είναι μεγάλης ηλικίας, αλλά όπως ξεκαθαρίζουν οι υπεύθυνοι της δομής, αυτά τα παιδιά δεν θα είναι πάνω από 15 ετών, καθώς τα μεγαλύτερα θα πηγαίνουν στο 4ο εσπερινό ΕΠΑΛ της Κοζάνης σε τάξη υποδοχής. Το γυμνάσιο Ιαννής θα φοιτήσουν τα παιδιά που είναι μέχρι 15 χρονών. Τα υπόλοιπα παιδιά, γιατί έχουμε και παιδιά άνω των 15 χρονών, θα φοιτήσουν στο εσπερινό ΕΠΑΛ 4ο, όπως λέγεται, σε τάξη υποδοχής. Ήδη έχουμε ιδρύσει και τάξη υποδοχής. Στο εσπερινό ΕΠΑΛ έχουμε έρθει σε επαφή με τους εκπαιδευτικούς και θα δεχτούν τα παιδιά τα οποία είναι πάνω από 15 χρονών. Ο αριθμός των παιδιών δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα, καθώς η δομή της Ιαννής είναι μια μεταβατική δομή και ως την Παρασκευή αναμένονται και άλλες αφήξεις παιδιών, ώστε να οριστικοποιηθεί από την επόμενη εβδομάδα το πόσα παιδιά θα φοιτήσουν στη δομή υποστήριξης εκπαίδευσης προσφύγων. Επειδή η δομή της Ιαννής είναι μια μεταβατική δομή, που σημαίνει ότι συνέχεια φέρχονται και φεύγουν παιδιά, χθες, σήμερα και μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε καινούργιες αφήξεις. Έτσι. Οπότε γι' αυτό δεν μπορούμε να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι για τον αριθμό των παιδιών, γιατί δεν ξέρουμε τι θα έρθει και πόσο χρονών θα είναι. Έτσι. Δηλαδή, αν είναι γεννημένοι το 3, το 2. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να δώσουμε έτσι σαφή αριθμό. Προβλέπετε να είναι μέχρι κάποιες ηλικίες. Μέχρι 15. Ναι. Επειδή υπάρχουν πολλά πράγματα που θα είναι μεγαλύτερα. Ναι, οι μεγαλύτεροι έχουν γραφεί στο ΕΠΑΛ. Στο ΕΠΑΛ, ναι, είναι ξεκαθαρισμένο. Ναι.